Καλησπέρα, χαίρετε. Τι θέμα έχουμε απόψε. Ο πρώην μου, ο πανδρεμένος, ο πανδρεμένος, με απειλεί για να γυρίσω κοντά του. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Ένιωσα την ανάγκη να σας ζητήσω να κάνετε ένα θέμα που πιστεύω απασχολεί πολύ γυναίκες φοβισμένες σαν εμένα, που επέλεξαν να κάνουν εξωσυζυγική σχέση και μετά από ψυχοθεραπεία αποφάσισαν να φύγουν. ...και να φτιάξουν το γάμο τους ή τη ζωή τους μακριά από τέτοιες σχέσεις. Ο ακυβιασμός, μηνών μετά, ο ακυβιασμός μηνών μετά από τον άλλον... ...χωρίς βέβαια να πραγματοποιεί τις απειλές του... ...γιατί απλά αν κάψει εμένα θα καεί και αυτός. Μεταφορικά το λέω. Εννοείς ότι αν πάει να πει στον άντρα σου ότι είχατε εξωσυγική σχέση... ...αν πάει να σε μαρτυρήσει θα το μάθει και η γυναίκα του. Ως πότε, πόσο καιρό απειλές ούτε θα σας ξεφτυλίσει... Συνήθω λέει ψυχολόγο μου δεν πραγματοποιούν τι απειλέ του. Αλλά είναι σαν να ανθίζω και ένα μήνυμα απειλητικό με ξαναμαραζώνει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ω πότε. Σε μένα προσωπικά έχετε κάνει πολύ καλό στο γάμο μου, στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε μια ιστορία. Μια γυναίκα παντρεμένη, η οποία βρέθηκε μέσα σε μια εξωσυζυγική σχέση με έναν άλλον παντρεμένο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες. Η γυναίκα αυτή ψυχοψάχτηκε, κατάλαβε τη συθήκη πια ήταν προφανώς, ζήτησε βοήθεια ψυχοθεραπείας, πήγε στη ψυχοθεραπεία και αποφάσισε και διέκοψε την παράνομη σχέση. Προφανώς δεν το έχει πει στον άντρα ακόμη. Λέω ακόμη, γιατί έχω στο βάθος του μυαλού μου ότι ένας υγιής γάμος θα μπορέσει να αντέξει την αποκάλυψη ενός τέτοιου μυστικού. Ποια είναι η δύναμη που έχει τώρα ο πρώην της, ο παντρεμένος πάνω της και την απειλή. Και είναι η μοναδική δύναμη που έχει πάνω της. Η δύναμη της γνώσης του μυστικού ότι αυτή έχει απατήσει τον άντρα της μαζί του. Αυτή είναι η μοναδική δύναμη που έχει αυτός πάνω της και τη χρησιμοποιεί ως για να την εξαναγκάσει να επιστρέψει πίσω στην παράνομη, παράλληλη εξουσιαστική σχέση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ φοβιστικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσεις, φίλη που έστειλε την επιστολή, και να ακούσει οποιαδήποτε γυναίκα ή άνδρας έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, να ακούσει αυτό που λέω τώρα, ότι κατά τη γνώμη μου στα πλαίσια της θεραπείας ενός γάμου και τις εξυγίανσης ενός γάμου, κάποια στιγμή πρέπει να ελεχθούν όλα. Όλα όσα αφορούν στο γάμο. Τώρα, εάν ήσουν σε διάσταση με τον άντρα σου και το διάστημα που ήσουν σε διάσταση έκανες κάτι άλλο και μετά διέκοπτες το κάτι άλλο και τα ξανά με τον άντρα σου, δεν θα ήσουν υποχρεωμένοι να πεις για το τι έκανες τον καιρό που ήσασταν σε διάσταση, που ήσασταν χωριστά. Όταν όμω είσαι σε σχέση, είσαι σε γάμο, είσαι μαζί με τον άλλο, ζει μαζί με τον άλλο, έχει οικογένεια μαζί με τον άλλο, έχει κοινή ζωή μαζί με τον άλλο. Και συμβεί να έχει μια εξωσυζυγική σχέση για να μπορέσει να επιστρέψει πίσω πραγματικά και να έχει μια ουσιαστική ευκαιρία ο γάμο σου για να ανθίσει και ο γάμο σου, όχι μόνο εσύ. Που λε ότι πα στη ψυχοθεραπεία και ανθίζει και μετά έρχεται ένα απειλητικό μήνυμα από τον πρώην που σε μαραζώνει. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα ίσω πρέπει να είναι να μιλήσει ανοιχτά στο σύζυγό σου για αυτά που έχουν συμβεί. Ρισκάρες κάνοντα αυτό το πράγμα. Ρισκάρι. Ρισκάρι ο άντρα σου να μην το αντέξει και να σε χωρίσει. Αυτό είναι αλήθεια. Θα το πω. Θα το πω. Θα το πω. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν θα σου πω ότι αν πα να πει στον άντρα σου, ξέρει αγάπη μου, εκείνες του μήνε ή εκείνα τα χρόνια που εγώ ήμουν καταθλιπτική, και όταν με ρωτούσε τι είχα, σου έλεγα ότι ήμουν κουρασμένη από τη δουλειά ή ότι έχω τσακωθεί με τη φίλη μου, ότι με κούρασαν τα παιδιά. Ξέρει, εγώ είχα μια παράλληλη ζωή από το γάμο μα και είχα φτιάξει μια παράλληλη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που δεν ήσουν εσύ, με έναν άλλον άνθρωπο που είναι επίση παντρεμένο. Ε, έχω κάνει έρωτα με έναν άλλον άνδρα, ε, με έχει αγγίξει ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά ένα άλλο άνδρα. Έχω κάνει όνειρα με έναν άλλον άνδρα, έχω δώσει κομμάτια του εαυτού μου σε έναν άλλον άνδρα. Και μετά συνήλθα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα α, δεν ήταν δίκαιο για σένα, για μένα, για μας, ότι ήτανε... Τι μπορεί να, ήταν, τι μπορεί να είναι για τον καθένα μια εξωσυζυγική σχέση. Τι μπορεί να είναι. Ε, σε περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν παντρευτεί από πολύ νωρίς, μια εξωσυζυγική σχέση μπορεί να είναι ένα ξέσπασμα, ένα ξέσπασμα μιας καταπιεσμένης νεότητας που δεν έχει βιωθεί. Ε, θα σου πω κάτι... Ε, παντρεύτηκα και εγώ πάρα πολύ μικρή. Δεν μου λε εσύ λεπτομέρειε για σένα και ούτε σε ρωτάω, γιατί αυτό το βίντεο το κάνω για όλου μα. Δεν το κάνω μόνο για σένα. Και σε ευχαριστώ που μα έχει δώσει την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το βίντεο. Εγώ είχα παντρευτεί πάρα πολύ μικρή. Ήμουν 21 ετών όταν παντρεύτηκα, 20 όταν αρμονιάστηκα και 26 όταν χώρισα. Εκείνα τα πέντε χρόνια του γάμου μου, πολύ συχνά σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν πώ θα ήταν η ζωή μου αν ήμουν με έναν άλλον άνδρα που ίσω να τέριαζα καλύτερα. Από την άλλη, είχα μέσα στο μυαλό μου ότι δεν επιτρέπεται να απατήσω τον άνδρα μου, γιατί είχα μεγαλώσει και έχω μεγαλώσει με τις αρχές που έχω μεγαλώσει, τις θρησκευτικές, τις αυστηρές, τις συντηρητικέ κτλ. Και έτσι στα 26 μου χωρίσα, ε, παίρνοντας υπόψη μου παρα, υπόψη μου πάρα πολλούς παράγοντες και μετά από πολύ καιρό που πήγαινα σε ψυχολόγο και που πηγαίναμε και σαν ζευγάρι μαζί σε ψυχολόγο και ο καθένας ξεχωριστά. Μετά που χώρισα, ε, είχα ένα φόβο, μην τυχόν ανακαλύψω μετά που χώρισα, ότι είμαι χειρότερα χωρίς τον άντρα μου και ότι έχω κάνει λαθασμένη επιλογή να χωρίσω και ότι ε, είχα, ήθελα απλώς μια, να ζήσω τη ζωή μου που δεν έζησα γιατί από φοιτήτρια βρέθηκα αρβωνιασμένη, παντρεμένη, πήρα το πτυχίο και γέννησα δεν είχα, ζήσει, δεν, είχα ζήσει καθόλου νεανική εφηβική ζωή και ήταν και πολύ συντηρητικό το μεγάλο μου Και σκεφτόμουν να έχει γούστο, έχει γούστο να χωρίσω και μετά να ανακαλύψω ότι δεν ήταν ο άνδρας μου το πρόβλημα που δεν ταιριάζαμε, ότι ήταν, ήμουν εγώ το πρόβλημα. Ευτυχώ, δόξα το Θεό βάζω και το σταυρό μου, σα είπα. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Θρησκόληπτη δεν είμαι, ούτε θρήσκα, αλλά πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού. Ευτυχώ, ούτε και μία στιγμή δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Να πω, α, Παναγία μου, και χώρισα και ε, είναι χειρότερη ζωή όσα ε, ούσα ελεύθερη παρά παντρεμένη. <coughs> λοιπόν, θα μπορούσε, όμως, θα μπορούσε όμως να ήμασταν ταιριαστοί με τον πρώτο μου σύζυγο, να ήμασταν ένα καλό ζευγάρι, αλλά να μην το ξέραμε, επειδή παντρευτήκαμε πολύ νωρί, προτού να έχει ο καθένα από εμά οποιαδήποτε άλλη εμπειρία με άλλο άνθρωπο, και να καταλήγαμε να διαλύσουμε κάτι ωραίο και μετά να ανακαλύψουμε ότι είχαμε κάτι γιες, yes, ότι είχαμε κάτι όμορφο, κάτι αξιοζήλευτο και το διαλύσαμε γιατί νομίζαμε ότι ε, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, τα οποία είναι πιο γλυκά, πιο ζουμερά κλπ. Και 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 λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος άμα μπει στον άνδρα σου ότι τον απάντησες να σε χωρίσει. Αν έχεις παντρευτεί από πολύ μικρή, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο λόγος που έχεις απαντήσει τον άνδρα σου να είναι αυτός επειδή ζούμε σε μια κοινωνία πολυγαμική, ας το πούμε αυτό το πράγμα, είναι πολυσεξουαλική και πολυγαμική η κοινωνία μας. Παρόλο που οι άνθρωποι στις μέρες μας κάνουν πολύ λιγότερο σεξ από ό,τι έκαναν πριν 50 χρόνια, η pop κουλτούρα και γενικά η ατμόσφαιρα της κοινωνίας είναι υπέρ των ελευθερών σχέσεων των ερωτικών, το σεξ κυριαρχεί παντού, η ελευθερία, η φαινομενική ελευθερία, η ελευθεριότητα είναι ε, παντού, στη μουσική, στα βίντεο κλιπ, στο διαδίκτυο, παντού, παντού βομβαρδιζόμαστε με εικόνες, με ήχους, με υποσχέσεις, ε, ευχαρίστηση ευχαρίστησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε είναι πολύ πιθανόν άνθρωποι οι βρίσκονται σε καλές σχέσεις, σε υγιείς σχέσεις, να παρασυρθούν Ειδικά αν δεν έχουν ζήσει και τη ζωή του πρωτού να παντρευτούν. Δηλαδή, αν δεν έχει φάει μερικά χαστούκια από τη ζωή πρωτού παντρευτεί. Αν δεν έχει γνωρίσει έναν μακάκα, α, δεν έχει γνωρίσει έναν αδιάγνωστο, α, δεν έχει γνωρίσει μια τέτοια, έναν τέτοιο. Για να μπορεί να εκτιμήσει το τέρι σου. Και να βρεθεί στη κατάσταση του να κάνει μια εξωσυγική σχέση γιατί έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί, έχει περιέργεια να δει πω είναι το ξένο. Να πα να δοκιμάσει πω είναι το ξένο, να καεί, να τσουρουφλιστεί. Να καταλάβει ότι άνθρακε ο θησαυρό, γιατί παιδιά κάτι το οποίο ακούω πάρα πολύ συχνά. <ΛΣ> Πόσο πολύ συχνά το ακούω. Γυναίκε οι οποίε είναι παντρεμένε, παντρεμένε, μου λένε ότι έχουν εξωσυζυγική σχέση και ότι ο εραστή του, δηλαδή ο άνθρωπο με τον οποίο έχουν την εξωσυζυγική σχέση, δεν είναι καλό εραστή. Και δεν κάνει καλό σεξ. Και ότι με τον άνδρα του που ήταν μαζί, ξέρω εγώ από τα μικράτα του, κάνουν πάρα πολύ καλό σεξ. Και είναι πάρα πολλέ αυτέ οι περιπτώσει. Το οποίο έρχεται να μα δείξει ότι δεν είναι σεξουαλικό το θέμα κυρίω όταν γίνεται μια εξουσιαστική σχέση. Είναι περισσότερο συναισθηματικό. Έχει περισσότερο να κάνει με μια προσπάθεια που κάνει είτε ο άντρα είτε η γυναίκα που κάνει την εξουσιαστική σχέση να βρει μια διέξοδο από κάποια προβλήματα τα οποία δεν επιλύει μέσα στον ίδιο το γάμ. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ω ψυχολόγου, αλλά και ω θεραπεύτηρα που έχω δουλέψει χρόνια πολλά με ζευγάρια, Νομίζω είναι καλή ιδέα για σένα, φίλη, να το συζητήσει με την ψυχολόγο σου που σε ξέρει, με την ψυχολόγο σου που ξέρει τι ηθίκε μέσα στο γάμο σου, που ξέρει του τυχόν κινδύνου που μπορεί να διατρέχει και να συζητήσει αυτό το θέμα. Μην τυχόν και πρέπει να μιλήσει ανοιχτά στον άντρα σου για αυτό που συνέβηκε, ούτω ώστε ο πρώην σου να μην έχει κανένα μοχλό πίεση πάνω σου. Από τη στιγμή που θα ξέρει ότι ο άντρας σου το ξέρει, δεν θα έχει τίποτα και με τίποτα να σε απειλήσει. Αυτό το πράγμα θα το συζητήσει με την ψυχολόγο σου όμω, γιατί εγώ δεν σε γνωρίζω προσωπικά, δεν γνωρίζω τι ηθίκε σου, δεν γνωρίζω την ιδιοσυγκρασία του συζύγου σου, δεν γνωρίζω τι ιδιαίτερε ηθίκε. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη με έναν κακοποιητικό άνδρα και τον έχει απατήσει και έχει αποφασίσει να σώσει το γάμο τη και να επιστρέψει πίσω, θα μπορούσε το να, αποκαλ... να αποκαλύψει έναν κακοποιητικό άνδρα ότι τον έχει απαντήσει, να, να αυτό το... η αποκάλυψη να αποβεί μοιραία για την ίδια της τη ζωή. Γι' αυτό δεν σου λέω πήγαινε τώρα πέσω στον άνδρα σου. Σου λέω πήγαινε, συζήτατο με την ψυχολόγο σου. Την πιθανότητα να μιλήσεις με τον άνδρα σου και την πιθανότητα ως ζευγάρι μαζί να δουλέψετε αυτό που συνέβη και σε εσά. Γιατί η εξουσιακή σχέση συνέβηκε και σε εσά. Συνεβήκε στο γάμο σα, δεν συνέβη και μόνο σε εσένα. Έχω με μακρά πείρα, μεγάλη πύρα, με ζευγάρια τα οποία επανέρχονται και συνέρχονται ψυχοθεραπευτικά μετά από ένα χωρισμό, μετά από, από μία μετά από εξωσυζυγική σχέση, μετά από μία απιστία. Το έχω ζήσει και με άνδρες που έχουν απιστήσει τις σύζυγους τους και προσπαθούν μαζί με τη σύζυγο τους την πορεία να επανορθώσουν το πρόβλημα που υπήρχε από πριν στο γάμο του ή στον εαυτό του, ούτω ώστε να πιστήσουν. και με στι γυναίκε οι οποίε έχουν απατήσει του άνδρες του και εκ των υστέρων προσπαθούν μαζί με τον άνδρα του να εξηγειάνουν το γάμο και τη σχέση του. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι δύσκολο, είναι πονετικό. Όμω αυτό που συμβαίνει στο τέλο είναι ότι ξεγυμνώνονται πλήρω οι ψυχέ. Πλήρω, πλήρω, ξεγυμνώνεσαι πλήρω. Όταν μοιραστεί με το τέρι σου τα πάντα όλα. Και όταν μοιραστεί με το τέρι σου τις πιο κρυφές και μύχιες επιθυμίες σου, σκέψεις σου, πράξεις σου, τότε μπορείς ουσιαστικά να συνδεθείς με τον άλλο. Θα ήταν εξαιρετικό, θα ήταν καταπληκτικό, θα ήταν ιδανικό όταν ξεκινούσε μια σχέση που να προχωρήσει σε γάμο οι άνθρωποι να ήμασταν τόσο όριμοι από την αρχή ώστε να μπορέσουμε να ξεχύσουμε την ψυχή μας στο τραπέζι επάνω ή στο πάρκο που πάμε βόλτα εκεί που κάνουμε τις πρώτες συναντήσεις με έναν άλλον άνθρωπο. Να ήμασταν τόσο πολύ... Ε, συγκροτημένη και με τόση ψηλή αυτογνωσία, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα στον άλλον, να μπορεί ο άλλο να μιλήσει για τα πάντα σε εμά και να κάνουμε μια αυθεντική ένωση. Γιατί οι αυθεντικέ ενώσει, οι αυθεντικέ σχέσεις στηρίζονται στην ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Όταν το λέω αυτό, δεν εννοώ να πα όταν γνωρίσει έναν νέο άνθρωπο, να πα να το πει τι έχει κάνει από τον καιρό που σου 15 χρόνια μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ να μπορεί από τώρα, από σήμερα που γνωρίζει έναν άνθρωπο και όσο καιρό είσαι μαζί του, να μπορεί να μοιράζεσαι με το τέρι σου, το, την σύντροφο σου, τον σύντροφο σου, να μπορεί να μοιράζεσαι τα πάντα. Τι σκέψει σου, τι επιθυμίε σου, τι λαχτάρε σου, τι πράξει σου. Αυτή είναι αυθεντική σχέση. Αυτή είναι αυθεντική αγάπη. Να μπορεί να πει στον άλλον, να μπορεί να πει στην άλλη, ξέρει σήμερα σκέφτηκα αυτό. Ξέρει σήμερα έκανα αυτό. Ξέρει πέρασε αυτό από το μυαλό μου να μπορούν και σε μια τέτοια σχέση που μοιράζεσαι τη σκέψη σου και μοιράζεσαι τα συναισθήματα σου και συνδέσει ουσιαστικά με τον άλλον, δεν θα τον απατήσει, αγάπη μου. Γιατί ο άλλο θα είναι τόσο πολύ συνδεδεμένο μαζί σου, οι άλλοι θα είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη μαζί σου, που την οποιαδήποτε αλλαγή θα την διαισθανθεί ακόμη και αν δεν την πει. Και άσε που όταν υπάρχει μια σχέση αυθεντική, θα την πει. Λοιπόν, κλείνοντα, από τη στιγμή που είσαι παντρεμένη, έκανε μια εξουσιαστική σχέση, αποφάσισε μόνη σου να διακόψει αυτή την εξωτική σχέση και κάνει ψυχοθεραπεία και έρχεται ο πρώη σου και σε απειλεί ότι θα σε δώσει και σου διαταράτει την ψυχική σου ηρεμία, η λύση είναι μία. Να συζητήσει με την ψυχολόγο σου την δυνατότητα, την πιθανότητα να μιλήσει ανοιχτά στον σύντροφο σου για αυτό που έχει συμβεί, να κάνετε μετά θεραπεία σα ζευγάρι, ως ζευγάρι, ως ζευγάρι, και να καταφέρετε να ενδυναμωθείτε εσεί, να σωθείτε εσεί ω ζευγάρι και ο άλλο να μην έχει κανένα απολύτω μοχλό πίεση. Κανένα απολύτω. Τώρα, ε, δεν ξέρουμε τη συνθήκη του άλλου άνδρα. Ακούμε την ιστορία από τη δική σου πλευρά και υποθέτουμε ότι αυτό είναι παντρεμένο και θέλει παραμείνει παντρεμένο και ότι σε θέλει και σένα για, για καβάντσα και για να κάνει και μαζί σου κάτι. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει μια δικιά του ιστορία ή κάποιο άλλο άνθρωπο, μπορεί ένα άλλο άνδρα, γιατί. Το, το είχα διαβάσει πρόσφατα, μου είχε στείλει mail λένε, ένας άνδρας και μου λέει είμαι διαλυμένος, διαλυμένος γιατί έχω συναντήσει, είμαι παντρεμένος με παιδιά, έχω συναντήσει τον πρώτο μου έρωτα, η οποία είναι και εκείνη παντρεμένη με παιδιά και μάλιστα στο δεύτερο γάμο, ζήσαμε ένα χρόνο απόλυτου έρωτα μεταξύ μας, εγώ χώρισα από τη γυναίκα μου για να είμαι μαζί της, αυτή όμως παραμένει στο γάμο της και δεν μου μιλάει και είμαι διαλυμένος. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν λέω ότι εσύ έχεις κάνει αυτό το πράγμα, λέω. Άρα, όποιος και αν είναι που ακούει αυτό το βίντεο, σε όποια πλευρά της ιστορίας και βρίσκεται, αυτό που μας σώζει είναι η ειλικρίνεια. Βρήκα και τα παλιά μου τα, τα φλιντζάνια. Η ειλικρίνεια και η διαφάνεια. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σχέση υγιή, χωρί ειλικρία. κάτι που έτρωγα φυσική και προηγουμένω και έχω πάνω στα χείλη μου. Πολύ επαγγελματική ψυχολόγο, σα τι να σα πω, η ψυχοθεραπευτριά σα. Αυτά. Θα χαρώ να διαβάσω τι απόψει σας στα σχόλια. Και την αγάπη μου όλοι. <κουσίλου> <κουσίλου> Καλό βράδυ.